ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η κόντρα νιούς του Σαββάτου, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Όχι σε νέο διχασμό, γιατί οδηγεί στην καταστροφή», λέει η κόντρα στο πόντο της θέμα. «Κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν το συλλαλητήριο για τα Σκόπια σε αντικυβερνητική διαδήλωση. Από πάνω, δούνου του, δεν χρειάζονται άλλα μέτρα λιτότητας. Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και η χώρα επανέρχεται στις αγορές. Πάνω από 14.500 οι αιτήσεις για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τα κριτήρια για επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όπλο μας η ιστορία και η κληρονομιά μας». Και έχει φωτογραφία των πρόεδρων της Δημοκρατίας και υπουργούς δίπλα. «Μήνυμα ενότητας έστειλε από την Καλαμάτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τούτες στις ώρες που έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερό μας όπλο είναι η ιστορία και η κληρονομιά μας. Ενωμένοι θα πετύχουμε τους στόχους μας», είπε ο κ. Παυλόπουλος. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Η ώρα του Μίκη». Λοιπόν, αυτή είναι η κόντρα του Σαββάτου. Να δούμε τον κύριο Μαριά. Κύριε Μαριά, εσείς έχετε δώσει αγώνα και δίνετε αγώνα και μπράβο σας. Είστε από τους πιο δραστήριους ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο και εκπροσωπείτε, θα έλεγα, με παρησία, με καθαρό μυαλό και με πάθος τα εθνικά μας θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλοί βάζουν μπροστά το όνομα και αφήνουν τον αλληλεπιδρασμό παρακάτω. Η δική μου η άποψη είναι, και δουλεύω όπως ξέρετε στη δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στη δημοσιογραφία από το 82. Ότι πρέπει να υπάρξει εξάλληψη των αλυτρωτισμών. Και μετά κουβεντιάζουμε και το όνομα. Αυτό είναι το βασικό, το κυρίαρχο είναι αυτό. Για παράδειγμα, τη Θράκη μας τη λένε Θράκη. Δεν τη λένε Τουρκία. Οι Τούρκοι μας την πέφτουν διαρκώς για τη Θράκη. Την Αλβανία τη λένε Αλβανία. Δεν τη λένε ούτε Ελλάδα ούτε κάτι άλλο. Μας την πέφτουν διαρκώς. Για τους τσάμιδες και τα λοιπά, ο κύριος Ράμα. Η δικιά σας γνώμη, με τις γνώσεις που έχετε, με τη μεγάλη πολιτική εμπειρία που έχετε, τι πρέπει να προηγηθεί για αυτή την ιστορία που θα είναι στην τελική υπέρ των ελληνικών θέσεων? Κύριε Λιάτσο, να πω καταρχάς ότι εγώ στην Ευρωβουλία, όπως το ξέρετε, παίζω Εθνική Ελλάδος. Όταν είχε έρθει ο κύριος... Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Όταν είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας, άρα εγώ είχα διαφορετική άποψη. Αλλά επειδή δέχτηκε επίθεση και δεν τη δέχτηκε ο Τσίπρας αλλά η Ελλάδα, είχα κάνει μια σφοδρή επίθεση κατά του κυρίου Βέμπερ τότε. Ναι. Και υπάρχουν 115.000 views στην Αυγή για αυτό το θέμα. Και το λέω, διότι πάντοτε κινούμε με αυτό το γνώμονα. Να πω λοιπόν ότι το θέμα του αλυτρωτισμού και το τι πρέπει να γίνει, το έχουμε θέσει επανειλημμένα στις εκπομπές σας. Διότι σε ανύποπτο χρόνο, πριν δούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που κινούνται, πριν δούμε ότι είχαμε πάνω από 500.000 στη Θεσσαλονίκη, πριν έχουμε την εκτίμηση ότι υπάρχουν 1.000.000 άνθρωποι την Κυριακή, εδώ από θέση ευθύνης και με συζήτηση ήρεμα αλλά και με κόντρες πολλές φορές είχαμε βάλει τα θέματα. Και είχαμε πει ότι το θέμα του αλυτρωτισμού είναι καθοριστικό. Και ότι για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται μια διεθνή σύμβαση, είχα πει. Διμερή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων. Αυτό. Όπου εκεί θα μπουν τα ζητήματα της αλλαγής στο Σύνταγμα. Τη αλλαγή σε σχέση με το ότι διατείνονται δήθεν ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος που δεν υπάρχει, δήθεν μακεδονική γλώσσα που δεν υπάρχει, δήθεν μακεδονική εθνότητα. Ότι θα πάρουν πίσω τις διάφορες επιδιώξεις, αξιώσεις που έχουν κλπ. Ταυτόχρονα όμως είχαμε πει και για το όνομα εδώ ξεκάθαρα ότι μέσα από το όνομα, πέραν των άλλων στοιχείων που υπάρχουν στο Σύνταγμα, περνάει και όλη η αλυτρωτική του πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι πακέτο η όλη διαπραγμάτευση. Και αυτά τα είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο. Με απλά λόγια, η Μακεδονία είναι μια και ελληνική, είχα πει. Δεύτερον, δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει σφετερισμός του ονόματος της Μακεδονίας μας από τα Σκόπια. Επανειλημμένα πάνω από 12 φορές έχω μιλήσει στην Ευρωβουλή σε ανύποπτο χρόνο, από το 2015. Ανάγκασα την κυρία Μογκερίνη να ζητήσει συγγνώμη. Όταν σε ανύποπτο χρόνο τους είπε, τους Σκοπιανούς τους ονόμασε Μακεδονία. Και υπάρχει το βίντεο. Και της είπα θα ζητήσει συγγνώμη. Διότι δεν λέγονται Μακεδονία, λέγονται Φιρόμ.
Και είπε η ίδια προς τιμή της. Πείτε μας, η κυρία Μογκερίνη, τι ρόλο έχει. Είναι υπουργός των εξωτερικών θεμάτων. Βεβαίως, υπεύθυνη είναι των εξωτερικών αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπεύθυνη για θέματα. Και είπε Μακεδονία. Τα Σκόπια τα είπε Μακεδονία. Βεβαίως, και της είπα ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Υπάρχει και το βίντεο. Μου είπε ότι ήμουν στην Αμερική, είχα jet lag, έκανα λάθος κλπ. Α, είχε jet lag. Έτσι είπε, έχω το βίντεο. Να πει, έκανα φραπένα, συνερχόταν αμέσω. Έχουμε σύγκρουστη. Με ευρωβουλευτές που ίδρυσαν ομάδα φίλων της Μακεδονίας μέσα στην Ευρωβουλή. Αυτά σε ανύποπτο χρόνο. Έχω πει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων εάν δεν λύσουν αυτά τα ζητήματα. Και ήμουνα κάθετος αντίθετος με την πορεία των Σκοπίων και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σε ανύποπτο χρόνο, γιατί τώρα ανέβηκε το θέμα. Να πω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς δεν επισπεύδουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να επισπεύσουμε. Οι Σκοπιανοί έχουν ανάγκη ορισμένα ζητήματα. Σας κάνω μια ερώτηση. Και να τα λύσουν. Κρίσης. Παρακαλώ. Κρίσης. Πριν από λίγη ώρα, όπως είπα, είχαμε αντίδραση, εντονότατη αντίδραση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στον Νίμιτς. Πώς εσείς αξιολογείτε αυτή την αντίδραση της ελληνικής πλευράς? Ναι. Επειδή εγώ γράψα και ένα άρθρο και το έχετε πάρει, το έγραψα σήμερα το πρωί. Για την Κυριακή. Για την Κυριακή. Ναι. Διάβασα και εγώ την τοποθέτηση του Νίμιτς που είπε ότι η Ελλάδα δεν του έθεσε ποτέ θέμα μακεδονικού έθνους. Και μου έκανε εντύπωση. Η απάντηση του κυρίου Κοντζιά, αν είναι έτσι όπως την περιγράψατε, τη διάβασα. Επαναφέρει. Μότα μου, λέξη προς λέξη. Επαναφέρει τον Νίμιτς στην θέση τάξη. Του, ναι. Δεν λέει όμως πουθενά ο κύριος Κοντζιά στον κύριο Νίμιτς ότι είπες πράγματα, Φερρυππίν, για το μακεδονικό έθνος, το οποίο εγώ ως Κοντζιάς ή ως Ελλάδα δεν έχουμε πει. Δηλαδή η διάψευση, εγώ αν ήμουν υπουργός εξωτερικών, την έκανα διαφορετικά. Αλλά πέραν τούτου, το ερώτημα είναι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή εμείς για ποιο λόγο επισπεύδουμε? Τι έχουμε να κερδίσουμε? Την ανάγκη την έχουν οι Σκοπιανοί. Αυτοί θέλουν να κερδίσουν κάτι, αυτοί θέλουν να διασωθούν. Και εγώ έχω κάνει και προτάσεις. Καταλαβαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε. Δεν μπορεί να αφήσουν τα Σκόπια διότι υπάρχει ο ρωσικός παράγων. Πολύ ωραία. Πρόταση. Να πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν ένα διμερές σύμφωνο όπως έχουν κάνει με την Κορέα, όπως έχουν κάνει με τις Φιλιππίνες, να προστατεύσουν στρατιωτικά τους ίδιους Σκοπιανούς. Αφού μπορούν να το κάνουν. Γιατί βάζουν υποχρεωτικά την Ελλάδα να το κάνει? Δεύτερον, τα λέμε στο άρθρο. Την Κυριακή. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν ταΐζει λαούς, δεύτερο, κύριε Μαρκιά. Είπατε. Το ΝΑΤΟ δεν ταΐζει λαούς. Λοιπόν, θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λεφτά. Βάζουν θέμα αμυντικό. Υπάρχει ναι, αλλά πέρα πίσω από το αμυντικό δεύτερο, υπάρχει το ουσιαστικό. Να ζήσει το κράτος. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όπως έχουν βάλει πολλές φορές με σχέδιο Μάρσαλ, έχουν ενισχύσει χώρες. Τρίτον, εάν η Ελλάδα δεχτεί, έστω δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ναι, να μπουν, λέει η Ελλάδα, τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, το ιδρυτικό, θα πρέπει η Ελλάδα να προστατεύσει τα Σκόπια αν δεχτούν επίθεση. Που πιθανό να δεχτούν επίθεση από τους Κωσοβάρους. Δηλαδή ο ελληνικός λαός θα στείλει τα παιδιά του να προστατεύσουν τα Σκόπια. Προσέξτε, αυτά είναι θέματα σοβαρά. Μάλιστα. Που επειδή έχουμε μείνει μόνο στο ονοματολογικό ή στα άλλα, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Ευχαριστώ, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Μου δίνεις 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα, ναι. Πραγματικά. Για να μοιράσουμε τον χρόνο. Βεβαίως. Θεωρώ ότι θα είναι πάνδημο το συλλαλητήριο. Θα πάτε εσείς. Θα πάω και σε αυτό το συλλαλητήριο. Γιατί ήμουν και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεύτερον, ο στόχος είναι να μιλήσουμε για τη Μακεδονία. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή να πούμε η Μακεδονία είναι μια και ελληνική και να αντιμετωπίσουμε τους Σκοπιανούς. Επιμένω. Τις αλυτρωτικές επιδιώξεις δηλαδή. Ναι, επιμένω, ναι, ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για τα Σκόπια. Αν ποτέ η κυβέρνηση καταλήξει σε μια συμφωνία, αν καταλήξει, θα πρέπει να τη φέρει ενώπιον του ελληνικού λαού. Αυτό που θα κάνει και ο Ζάεφ το λέει. Αυτό ο Ζάεφ, για τα Σκόπια λέει. Το λέει για τα θα Σκόπια. Θα φέρω, λέει, την όποια συμφωνία σε δημοψήφισμα στα Σκόπια. Αυτή την ίδια συμφωνία. Να σας δώσω μια πληροφορία σε αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Που νομίζω ότι είναι πολύ και σημαντική. Έχει πει ότι είναι και εγγύς για την Ελλάδα, λέει, ναι, ναι, το συλλαλητήριο των δημοψήφισμα των Σκοπίων. Ακούστε τώρα. Έχουμε μία δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι. Βέβαια το ξέρω ότι ακούτε δημοσκόπηση και λέτε καλά τώρα θα μας πεις εσύ. Βέβαια, λοιπόν, καλά θα μας πεις εσύ. Δημοσκόπηση στα Σκόπια, η οποία λέει ότι θέλει λύση, η Σκοπιανή λέει θέλει λύση στο ονοματολογικό, το 61% των Σκοπιανών. Αν τους δώσουν τη λύση όμως που δεν συμφωνούν, θα πούν όχι. Πρέπει να δουν ποια είναι η λύση. Λέει. Όχι, ήταν για σύνθετη ονομασία. Είναι για σύνθετη ονομασία το ερώτημα. Βέβαια, και αρχίζει το μασάζ. Εμείς ξέρουμε τι. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ξέρετε ότι μπορεί να γίνει της ψιλοκακομήρας. Εμίλιο, αλλά λίγο για να βοηθήσω την ατμόσφαιρα, γιατί συγκρούστηκε εδώ πέρα. Ξέρεις, όλες οι γυναίκες που τρέχουν να γεννήσουν λένε πάνε να γεννήσουν στο Έλενα.
Ναι. Αλλά δεν λέγεται Έλενα. Λέγεται Έλενα Βενιζέλου. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μείνει μόνο το Έλενα. Έτσι λοιπόν θα είναι. Μάλιστα. Και η σύνδετη ονομοσία των Σκοπίων. Ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Θα μείνει πίσω μόνο το Μακεδονία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ σαφής και το έχει πει για το σύμφωνο ο Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος Ελλάδα ο Άλλος Δρόμος. Το έχει πει εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό έχω καταλάβει εγώ ότι πάει να κάνει ο κ. Γκοτζιάς σήμερα. Πάει να κάνει τη διεθνή συνθήκη κτλ. Για να μην δηλαδή φύγει ο καλός εντός εισαγωγικών Τζάεφ και έρθει μετά ο επόμενος Γκρουεύσκι, ο κακός, και τα κάνει μπάχαλο πάλι και τα ξαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση. Ταχώνεται στα μηνύματα και σε μένα ταχώνεται κτλ. Αλλά σας έχω πει ότι όλα τα μηνύματα είναι στον αέρα. Κυρία Ελένη από Κολωνό, ο κόσμος που κατέβηκε το 92 δεν πεινούσε και κατέβηκε για το Σκοπιανό. Τώρα ο κόσμος θα κατέβει και για το Σκοπιανό, αλλά και γιατί πεινάει. Κύριος Κώστας από Γλυκά Νερά. Εάν στο συλλαλητήριο ο κόσμος φτάσει στα 2 εκατομμύρια, ποιο είναι το σχέδιο για μετά? Σημειώστε αυτό το μήνυμα, κύριε Τριγάζη. Σημειώστε από τον κύριο Κώστα τα Γλυκά Νερά. Κύριος Γιώργος από Γερμανία. Για ποιο λόγο σήμερα, κύριε Λιάτσο, είστε υπέρ του Τσίπρα? Εγώ δεν είμαι κανενός Τσίπρα υπέρ. Είμαι υπέρ της πατρίδας μου και της Ελλάδας. Έχω και εγώ άποψη και γνώμη, αγαπητέ φίλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε από τη Γερμανία, στη συνεργάτη μου, στη Σοφία. Όπως έχετε κι εσείς άποψη, έχω κι εγώ και ευθασώς την εκφράζω κάθε βράδυ. Και κρίνομαι κι εγώ για αυτά που λέω. Κύριος Νίκος από Πέραμα. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής για ποιο λόγο δεν καθαρίσανε το Σκοπιανό? Κυρία Μαρία από Πειραιά. Ντροπή σας, κύριε Λιάτσο, που υποστηρίζετε τόσο πολύ τον Τσίπρα. Κύριος Αντώνης από Αγία Παρασκευή. Κύριε Σουρμελίδη, καλά τα λέτε για τις κολοτούμπες της Νουδού, για το Σκοπιανό. Αναφερθείτε όμως και για τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ, για το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και για τα μνημόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το λέει. Κύριο Σάβας, κύριο Σάβας από Μακεδονία. Ο κύριε Σάβα, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κύριε. Παρακαλώ, μην κάνετε λόγο. Περνάει ο ήχος. Ο Ανδρέας, το ξέρει ο κόσμος, κύριε Τριγάζη. Αφήστε τον κόσμο να εκφράζεται. Παρακαλώ, κύριε. Όχι το κουκού εσωτερικό. Μην κάνετε διάλογο, περνάει ο ήχος από μέσα. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Euro Channel με την ευκαιρία που παίρνετε πολλά τηλέφωνα από τη Μακεδονία, που μας μεταδίδει και μας βλέπει η Θεσσαλονίκη και η κεντρική Μακεδονία μας. Ο κύριος Σάβας λέει: εγώ στο συλλαλητήριο θα πάω σαν Έλληνας και ως Μακεδόνας. Για την Ελλάδα θα κατεβώ. Στα εθνικά θέματα δεν χωράνε πολιτικές αντιπαλότητας. Με εκφράζει πάρα πολύ το μήνυμα που στείλατε, κύριε Σάβα. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να πάνε όλα καλά. Κύριος Ιωάννης από Κερατσίνη. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό που ανάγκασε τον Τσίπρα να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Κύριος Νικόλαος από Μαρούσι. Το θέμα είναι δημοκρατική διαδικασία με βάση τη λαϊκή απόφαση με όποιο σύστημα. Κύριος Γιάννης από Άνω Λιώσια. Ο κύριος Τριγάζης να μην πετάγεται για να τους ακούμε όλους. Κύριε Διαμαντόπουλε, δεν ακούσατε τον κύριο Καλόγυρο. Για ποιο λόγο κατεβαίνει ο κόσμος? Γιατί επιμένετε? Κύριος Θανάσης από Θεσσαλονίκη μας. Δούλεψα 7 μήνες στην ιδιωτική κλινική του ΤΑΔΕ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Έκανα καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας 29 Ιανουαρίου και 31 πρώτου μου είπανε ότι απολύομαι, 7 μήνες δούλεψα απλήρωτος. Κύριε Τριγάζη, έρχομαι σε εσάς. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική η απάντηση που κατά τη γνώμη μου δείχνει ένα δρόμο για την παραπέρα στάση της Ελλάδας, η απάντηση κοτσιά στον Ίμιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο φίλος μου ο κύριος Μαριάς μιλάει διαρκώς για τον άλλο δρόμο, καταθέτω ένα κείμενο για τον άλλο δρόμο για τα Βαλκάνια. Μπορείτε να το δώσετε? Να το δώσω και το δικό μου άλλο δρόμο για τα Βαλκάνια μετά. Τον άλλο δρόμο για τα Βαλκάνια, βαλκανική συνανάπτυξη και αλληλεγγύη με βάση τα οράματα του Ρίγα Φεραίου και του Παπαναστασίου, που έλεγε ότι δεν χρειάζεται εθνοκεντρισμός στα Βαλκάνια, αλλά βαλκανοκεντρισμός. Κύριε Πτυγάζη, μπορείτε να μας πείτε πού είμαστε σήμερα, τι καταλαβαίνετε, πού είμαστε? Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Προφανώς ο ελληνικός λαός δικαιούται να διαδηλώνει και να εκφράζει τις απόψεις του, ακόμα και τις φοβίες του, θα έλεγα εγώ, και τις προκαταλήψεις. Αυτοί που πάνε στα συλλαλητήρια, τα συγκεκριμένα συλλαλητήρια, είναι φασίστες, είναι Χρυσή Αυγή, είναι ακροδεξιά στοιχεία, είναι δεν ξέρω τι είναι. Κοιτάξτε, τι είναι αυτός ο κόσμος πάει? Αυτοί είναι... Καθοδηγείται από κόμματα ή πάει αυθόρμητα για να εκφράσει τη δική του θέση? Οι περισσότεροι κατεβαίνουν από αγωνία για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική χώρα, διότι πιστεύω ότι θέλουν ειρήνη στα Βαλκάνια.
Και τους λένε μερικοί ότι αύριο θα μας επιτεθούν οι γείτονες, ότι είναι όργανο των Αμερικανών και κάτι τέτοια. Και ανησυχούν επομένως με τον αλυτρωτισμό, όπως υπόθηκε και σε αυτό το τραπέζι. Μάλιστα. Άρα, πού είμαστε, τι βλέπετε να γίνεται εσείς από εδώ και πέρα? Βλέπω να σας εξηγήσω. Παρακαλώ. Καταρχάς, ο λαός, όπως είπα, έχει δικαίωμα να διαδηλώνει. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ευτυχώς, από το 1974. Και συνέβαλαν πολλοί σε αυτό. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που αναγνώρισε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έφερε πίσω τους πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου. Έχουμε μια κανονική δημοκρατία επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε, θέλω να πω δηλαδή, κύριε Λιάτσο, δεν έχουμε ένα κράτος που να απαγορεύει τις πορείες ειρήνης, όπως έκανε η δεξιά στα χρόνια του Λαμπράκη. Δεν έχουμε στη Θεσσαλονίκη πλέον, ελπίζω, το φασιστικό παρακράτος, στελεχωμένο από τους δοσύλλογους της κατοχής, που δολοφόνησαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Όχι διότι μίλησε σε κομματική εκδήλωση, αλλά ύστερα από μια ομιλία του για την ειρήνη. Άρα απολαμβάνουμε τη δημοκρατία αυτή και την υπερασπιζόμαστε. Δεν είμαστε εμείς που απαγορεύαμε τις πορείες ειρήνης και τις διαδηλώσεις. Πάμε στο σήμερα τώρα, να δούμε τι βλέπετε εσείς που έχετε εμπειρία, λοιπόν, τι βλέπετε να γίνεται. Βλέπω το εξής. Ναι. Καταρχάς νομίζω... Διότι ο κ. Κοντζάς χθες νομίζω είπε ότι τον Ιούνιο βλέπει λύση. Ο Νίκος το ίδιο λέει και ο Ζάεφ σήμερα. Καταρχάς, και ο Ζάεφ βλέπει λύση τον Ιούνιο. Καταρχάς να του εκφράσω του Νίκου Κοντζά την αλληλεγγύη μου και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις ικανότητές του και την νομίζω τους χειρισμούς που κάνει και που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολύ που ποτέ δεν είχε αυτή η χώρα. Μια Ελλάδα που λένε όλοι σε Ανατολή και Δύση ότι είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και του εκφράζω την αλληλεγγύη μου του Νίκου Κοντζά, διότι όπως ξέρετε δέχτηκε και μια απειλητική επιστολή. Ναι. Είναι καλά να είναι και να δίνει μάχες για την Ελλάδα. Έχω λέει τρεις σφαίρες για σένα, ο συγγραφέας της επιστολής. Έχω λέει τρεις σφαίρες για σένα. Και την οικογένειά σου, μάλιστα. Για σένα και την οικογένειά σου. Πιστεύω ότι η πολιτική που ακολουθείτε σήμερα βασίζεται σε μια αλήθεια που είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξέρετε ποιος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υποθέτω. Ο άνθρωπος που ηγήθηκε τριών Βαλκανικών πολέμων και επί πρωθυπουργίας του διπλασιάστηκε εδαφικά η πατρίδα μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε το έπος των Βαλκανικών πολέμων επιτέθηκε με τις σωστές διεθνείς συμμαχίες, όχι με τον απομονωτισμό. Ναι. Και τότε ποιοι πολέμησαν τον Βενιζέλο, κύριε Λιάτσο? Η δεξιά που ήταν πίσω από τη μοναρχία ιστορικά στην Ελλάδα. Πάλι και τώρα τον Τσίπρα τον πολεμάνε που θέλει να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνιστή στα Βαλκάνια. Ποιοι την πολεμάνε? Δεξιά και ακροδεξιά μαζί, που έχουν και κάποια αντικομμουνιστά αποθυμένα της περίοδου του ψυχρού πολέμου. Διότι αναρωτιέμαι, κύριε Λιάτσο, γιατί η δεξιά και η ακροδεξιά της Ελλάδας δεν πρωτοστάτησε σε κανένα συλλαλητήριο παρόμοιων διαστάσεων με λεωφορεία, πούλμαν, 3.000 δεν ξέρω πόσα. Για την Κύπρο. Από το 1974 είδατε εσείς, προσωπικά είμαι στο κίνημα αλληλεγγύης με τον Κυπριακό λαό από το 1974. Είδατε ποτέ τη δεξιά να οργανώνει κανένα συλλαλητήριο? Είδατε τις οργανώσεις αυτές που κάνουν το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα να οργανώνουν ποτέ κανένα συλλαλητήριο για την Κύπρο? Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι στην Κύπρο είπα και στην αρχή ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή και έχω βάσιμες ελπίδες ότι θα έχουμε μία ακόμα αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη, στην Κύπρο. Για να το δούμε αυτό, γιατί αυτό παίζεται. Όπως ξέρετε, παίζεται, μα αυτό είπα. Καλύτερα από μένα, ξέρετε ότι παίζεται. Και... Αλλά λέω, έχω κάποιες ελπίδες. Για να δούμε. Κάποιες ελπίδες. Τώρα, εντάχει με δύο τίτλους, γιατί περνάει ο χρόνος και πρέπει να μιλήσουμε. Τίτλους. Με δύο τίτλους. Τι λέτε εσείς τώρα? Πρέπει να είναι όρος Μακεδονίας, ίδια την ονομασία μας, λέτε. Θα σας πω αμέσως. Πείτε μας έτσι με τίτλους όμως. Θα σας πω αμέσως. Αλλά επειδή ο κύριος Καλόγερος έθεσε και το θέμα της μειονότητας,
Εγώ προσωπικά. Γιατί αμφισβητείτε εσείς ότι υπάρχουν Έλληνες στα Σκόπια? Όχι, όχι. Άλλο, κύριε Αργιάτσο, τώρα. Δηλαδή, Έλληνες υπάρχουν και στη Βρετανία. Έχουμε μειονότητα. Α, λέτε ότι δεν είναι μειονότητα. Θέλω να πω, κύριε Αργιάτσο, μην πετάμε κουβέντες του καφενείου εδώ. Οι μειονότητες έχουν κατοχυρωθεί από το διεθνές δίκαιο. Αν υπάρχουν, μάλιστα, αν υπάρχει εκεί, και μακάρι να υπάρχουν, διότι αυτό θα είναι καλό για την Ελλάδα, γιατί θα αποτελεί ένα δεσμό του κράτους του ελληνικού με το γειτονικό κράτος, εγώ θα έλεγα μακάρι να υπάρχουν 700.000 μάλιστα, που λέει ο κύριος Καλόγυρος. Τώρα, αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, σας παρακαλώ. Να σας πω όμως ότι αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ότι οι μειονότητες διεκδικούν, πρέπει να τεθεί το θέμα, γιατί δεν το θέσανε στη συνέντευξη τύπου προχθές. Να πούνε θα ότι μας πει τώρα, θα ζητούμε, μας πει. Ζητούμε αναγνώριση ελληνικής μειονότητας. Ναι. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα αίτημα. Ας τεθεί. Κύριε Καλόγερ, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Ας τεθεί. Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Γιατί η μειονότητα στην Αλβανία, όπως ξέρετε, μισό έδωσε λεπτό μάχες. Μισό λεπτό για να κάνουμε και διάλογο. Έφτιασε και παράνομη οργάνωση την Ομόνια. Όπου υπάρχει μειονότητα, παλεύει. Κύριε Καλόγερ, τι λέτε? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τους προσκεκλημένους. Τις απόψεις μας λέμε εδώ. Ναι, όχι, θέλω να σας πω σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και λόγω του ότι αυτή τη στιγμή είμαι μέλος του συντονιστικού και όπως καταλαβαίνετε εκφράζουμε όλο τον ελληνικό λαό. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να πω καταρχήν ότι εμείς δεν είμαστε οργάνωση. Βασικό αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που εγώ εντάχθηκα σε κάποιους που ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Μιχάλης ο Πάτσικας, ο Ιακωβίδης και η Ελένη Κιχρή και όλοι αυτοί οι πρωτεργάτες οι τρεις βρήκαν πολλούς συμπαραστάτες. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ στην αρχή και έγινε αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν εγώ στην ομιλία μου ανέφερα ότι υπάρχει αυτή η ελληνική μειονότητα στα Σκόπια και ζήτησα από την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ελληνική μειονότητα των Σκοπίων. Εάν γίνει ακριβή, αν γίνει καταγραφή, σας παρακαλώ δεν σας διακόψω, αν γίνει καταγραφή των κατοίκων των Σκοπίων, θα δούμε ακριβώς πώς είναι αυτοί που έχουν ελληνική καταγωγή και αισθάνονται Έλληνες. Και εγώ, κύριε Λιάτσο, θέλω να πω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η κυρία Τσουδερού μόνο παλιά είχε μιλήσει για την βλαχόφωνη ελληνική μειονότητα των Σκοπίων. Και βέβαια έκτοτε το θέμα χάθηκε για τους λόγους που οι πολιτικοί μας ξέρουν. Όμως, εάν κανείς πάει στα Σκόπια, δεν είναι μακριά δίπλα και περάσει στα σύνορα, πάει στο μοναστήρι και στις άλλες πόλεις, θα δει ότι εκεί οι άνθρωποι που ζουν είναι περήφανοι γιατί είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι περήφανοι, είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι περήφανοι για την ιστορία και για την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Και αισθάνονται περισσότερο Έλληνες από ό,τι αισθανόμαστε εμείς. Και Μακεδόνες όμως, κύριε Καλόγερε. Αλλά δεν ολοκλήρωσα, κύριε Λιάτσο. Σε αυτούς λοιπόν τους Έλληνες πρέπει να απευθυνθούμε. Και Μακεδόνες λέω αισθάνονται. Και εμείς, κύριε Λιάτσο, κατεβαίνουμε μεθαύριο στο Σύνταγμα. Και εγώ δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω μόνο ελληνικά και εθνικά. Κατεβαίνουμε και ζητάμε από όσους περισσότερους Έλληνες μπορούν να έρθουν για να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι οι Έλληνες είναι μονιασμένοι και ότι οι Έλληνες δεν υποκύπτουν σε εκβιασμούς τύπου Νίμιτς ή οποιοδήποτε άλλος εκβιασμός που θέτονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δύο λεπτών. Μετά τις διαφημίσεις. Μα δεν ολοκλήρωσα. Και έχουμε, θα σας πω, μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, ετοίμαζαν ακροδεξιά προβοκάτσια στα Ήμια, παραμονή του συλλαλητηρίου. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες για αυτό το εξόχως σοβαρό θέμα. Διαφημίσεις δύο λεπτών.